Γεια σας. Welcome to my channel again, φιλενάδα. Τι μου κάνεις, πώς είσαι? Εμένα πονάει πάρα πολύ ο λαιμός μου, αλλά δεν δίνω καμία σημασία, δεν πτωούμε. Υπάρχει και το μπιζολβόν, αλλά υπάρχουν και οι καραμελίτσες του λαιμού. Δεν ξέρω βασικά πώς κόλλησα πάλι. Τέλος πάντων, welcome σε ένα ακόμα βίντεο καθιστικό. Το επόμενο στο υπόσχομαι ότι θα είναι όρθιο. Έτσι, welcome λοιπόν σε αυτό εδώ πέρα το βίντεο. Με αφορμή λοιπόν την αλλαγή του δωματίου του Γιώργου, είπα και εγώ, ρε παιδί μου, να πετάξω πάρα πολύ πράγμα. Το τι έβγαλα δεν μπορείς να φανταστείς, το τι ξεκαθάρισμα έκανα, και αυτό και σαν αποτέλεσμα όχι να μείνω στο δωμάτιο του Γιώργου μόνο, αλλά να πάρω αμπάριζα όλο το σπίτι. Οπότε πέταξα παλιά DVD, κάλτσες τις οποίες ήταν μόνο το ένα ζευγάρι και δεν υπήρχε περίπτωση να βρω να το κάνω σε το ποτέ. Αλλά κυκλοπαίδια, παιδιά, την έβαλα μέσα στην κούτα, την πήγα κάτω στην αποθήκη, γιατί πλέον υπάρχει το ίντερνετ, οπότε δεν θα το συζητήσω. Γενικά, στήλους μαρκαδόρους που δεν έφανε, επιτραπέζια παιχνίδια τα οποία έχουν περάσει η ηλικία των παιδιών μου και δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναπαίξουν με αυτό. Φλιτζανάκια σπασμένα, διακοσμητικά τα οποία, παιδιά, δεν υπήρχε περίπτωση να τα ξανάβαζα στο σαλόνι μου και γενικά. Το τι πέταξα, ρε παιδιά, ειλικρινά, θα μπορούσε αυτό το βίντεο να είναι τα άχρηστα πράγματα ξεκαθάρισμα σπιτιού. Όμως διάλεξα να σας δείξω τα 15 σημεία που στάνταρ δεν καθαρίζουμε εύκολα. Λοιπόν, πραγματικά, το τι πέταξα δεν υπάρχει. Πυροτεχνίες των παιδιών, φωτογραφίες των παιδιών, πλοία στην τελική, να τα κάνω τι? Είναι τετάρτη δημοτικού τα παιδιά μου και έκτη. Να τα κάνω τι από την πρώτη δημοτικού? Καλώδια, φορτιστές, κάτι κασέτες. Υπάρχει περίπτωση τώρα στην τεχνολογία του 2022 να βάλεις τα καλώδια που είχα εγώ τότε? Πότε είχα εγώ το Nokia το πρώτο? Στο Λύκειο. Αλλά εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση. Λιγμένα φάρμακα, μπαχαρικά τα οποία μύριζαν και δεν μύριζαν, πραγματικά. Λογαριασμούς ΔΕΗ, παλιά μπουκάλια τα οποία για κάποιον λόγο αφήναμε πάντα μισή γουλιά παραπάνω. Έλα ούστ όλα. Όλα! Δηλαδή, καλό είναι να ξεκαθαρίζετε κάπου κάπου, γιατί αν θέλετε να οργανωθείτε, πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίζετε. Παρόλα αυτά όμως, με αφορμή όλο αυτό, εμένα με έχει πιάσει μια καθαριότητα από το πουθενά. Όχι πως ήμουν βρωμιάρα, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε. Αλλά με έχει πιάσει μια καθαριότητα που ως παρθένος και τηλεομανής έπιασα τον εαυτό μου κάποια σημεία να μην τα καθαρίζει καλά. Και λέω, ρε φιλενάδα, αυτό πρέπει να το κάνεις βίντεο, να το πεις και να το μοιραστείς εδώ πέρα με τα κορίτσια σου. Οπότε εντόπισα 15 σημεία στα οποία ίσως και εσύ να μην τα έχεις πολύ, ρε παιδί μου, στο μάτι. Ίσως το μάτι σου, στο γυμνό σου το μάτι, να μην πέφτει εκεί πέρα και λες, έλα μωρέ, εντάξει. Οπότε, αν σου ακούγεται πάρα πολύ καλή ιδέα, μέχρι να πέσει το intro, μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι, να χτυπάς και το κουδουνάκι για να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις για το πότε η Μπέλα Μέρια ανεβάζει καινούριο βίντεο, και φυσικά να με ακολουθείς και στο Instagram. Οπότε πάμε να δούμε ποια 15 σημεία τα αφήνεις έτσι και δεν τα καθαρίζεις. Πάμε! Οπότε σε αυτό το βίντεο θα δεις 15 σημεία που σίγουρα ξεχνάμε να τα καθαρίσουμε, tips και συμβουλές πώς να καθαρίσεις αυτά τα σημεία. Θα χρειαστείς σίγουρα από όλα αυτά που θα σου πω πανάκι με μικρο ίνες και ξύδι για την απολύμανση και όδα μαγειρική. Είναι τα τρία στάνταρ τα οποία τα χρησιμοποιούμε και βλέπουμε ουσιαστικά τη λευκή τους μορφή όπως ήταν στην αρχή. Λοιπόν, όσο και αστεράκι να είσαι στην καθαριότητα, όπως και εγώ πιστεύω ότι αυτά τα σημεία τα ξεχνάμε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Μπρίζες και διακόπτες. Θέλουν και αυτά τη λευκή τους μορφή, ρε φιλενάδα. Ειλικρινά. Δηλαδή, άμα πάρεις εμένα από τον εαυτό μου που βλέπω σε κάθε διακόπτη τα δακτυλικά αποτυπώματα, με χαλάει γενικά πάρα πολύ αυτό, επειδή υπάρχει κίνδυνος όσον αφορά τις μπρίζες. Εγώ αυτό που θα σου πω είναι ότι απομάκρυνε τη σκόνη με ένα πανάκι και γύρω γύρω με ένα μουρομάντιλο. Δεν θέλει πάρα πολλά αυτό το σημείο, αλλά δεν το ξεχνάμε. Δεύτερο σημείο πιστεύω είναι ο κάδος σκουπιδιών. Καλά βγάζουμε τη σακούλα, καλά τη βάζουμε, αλλά πόσες φορές όμως γενικά μας παίρνει αυτή η μπόχα του κάδου? Γιατί εντάξει, δεν αρκεί μόνο η σακούλα μπες βγες, χρειάζεται κάθε μήνα τουλάχιστον να σαπουνίζουμε και αυτόν τον ρημάδι το κάδο. Τι δεν υποφέρει, νομίζεις, ο κάδος? Ήρθε η ώρα λοιπόν να τον πάρεις στο φίλο σου τον κάδο, να τον βγάλεις στο μπαλκόνι και με υγρό πιάτον να του κάνεις μια ωραία σαπουνάδα και να τον πλύνεις. Γίνοντο και από την ανάποδη να στεγνώσει και έτοιμος. Πιστεύω κάθε μήνα ότι χρειάζεται ένα πλύσιμο καλό ο κάδος. Τρίτο σημείο είναι το χαλάκι της εισόδου.
Δεν ξέρω εσείς, αλλά εγώ πάντα το ξεχνάω. Και γεμίζει και τρίχες από την Princess, οπότε τέλος αυτό. Οπότε, σαν πρώτη φάση, παίρνω το χαλάκι, το τεινάζω και βάζω μαγειρική σόδα, φιλενάδα, για 30 λεπτά. Και αφού έχει ποτίσει και γενικά έχει βγάλει αυτό που πρέπει να βγάλει, παίρνω την ηλεκτρική και... έτοιμο το χαλάκι. Τέταρτο σημείο, τα τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης και γενικά ό,τι τηλεκοντρόλ έχετε. Πες μου εσύ, δεν τα ξεχνάς τα τηλεκοντρόλ? Εγώ τα ξεχνάω. Λοιπόν, με απολυμαντικών χεριών, φιλενάδα, με ένα πανάκι περνάς όλη την επιφάνεια και αν βλέπεις ότι ενδιάμεσα δεν έχει καθαρίσει καλά, παίρνεις μια μπατονέτα, το βουτάς το απολυμαντικό χεριών ή το ψεκάσεις και καθαρίζεις τα επίμαχα σημεία, εκεί πέρα που δεν μπαίνει καλά το πανάκι. Πέμπτο, οθόνη κινητών, tablet και laptop. Εδώ πρόσεχε λίγο, γιατί δεν βάζουμε ό,τι και ό,τι. Κάποιοι μου έχουν πει βάλε και απλό νεράκι και όταν ο υπολογιστής είναι κλειστός. Όχι, φιλενάδα. Σε αυτό το σημείο έχω να σου πω ότι θα χρειαστείς απιονισμένο νερό, γιατί το απιονισμένο νερό δεν αφήνει άλατα. Οπότε βάζεις το νεράκι σου, βάζεις μια λεκανίτσα και λευκό ξύδι και με ένα πανάκι με μικροϊνές, το περνάς και ταρά, έτοιμος ο υπολογιστής, η οθόνη, έτοιμο το κινητάκι σου, έτοιμο και το τάμπλετ. Έκτο σημείο, το οποίο, να σου πω την αλήθεια, εγώ το είχα ξεχάσει χρόνια και όταν πήγα λέω, έλα μου, λοιπόν, είναι το καπάκι του εξαερισμού στο μπάνιο, φιλενάδα, ο κακός χαμός. Άνοιξε το από πάνω και δες τι έχει μαζέψει. Σκόνη, βρωμιά, ίου. 2 λεπτά μόνο θέλει. Με βρεγμένο πανάκι, το σκουπίζεις όλιο, βγάζεις τη σκόνη και έτοιμο. 7ο σημείο. Τα βιβλία μας. Τα βιβλία μας ουσιαστικά τα έχουμε στη βιβλιοθήκη. Σκόνη και η βιβλιοθήκη και τα βιβλία. Δεν θέλει πάρα πολλά πολλά εδώ πέρα, γιατί άμα βάλεις και νερό πάνω στα βιβλία, το χάνεις το βιβλίο και γενικά δεν θέλει και πάρα πολύ νερό το ξύλο, γιατί φουσκώνει το ξύλο με το νερό. Λίγα πράγματα. Με ένα μαλακό πανάκι, πάρε και σκονιστήρι στην τελική, κάνε τη βιβλιοθήκη σου αλλά και τα βιβλία σου. 8ο σημείο. 8ο σημείο είναι, φιλενάδα, τα φωτιστικά. Έλα, πες μου τώρα, πόσες φορές εσύ ανεβαίνεις και καθαρίζεις το φωτιστικό? Εγώ να σου πω την αλήθεια, επειδή χρειάζεται σκάλα και χέζομαι, να σου πω την αλήθεια, λέω έλα μωρέ άστο, όμως καλό θα είναι και αυτά να τα σκουπίζουμε. Οπότε με ένα βρεγμένο πανάκι με μικροϊνές μαλακό το μουλιάζουμε και βάζουμε και λίγο μαλακτικό. Γιατί ξέρεις γιατί? Γιατί το μαλακτικό είναι αντιστατικό. Και καταλαβαίνεις ότι ρουφάει τα πάντα. Οπότε γιατί να μην καθαρίζουμε λοιπόν και τα φωτιστικά μας. 9ο σημείο. Το σφουγγάρι της κουζίνας. Εντάξει, δεν μπορείς κάθε μέρα να αλλάζεις σφουγγάρι και είναι ένα σφουγγάρι το οποίο είναι το μόνο το οποίο γεμίζει εύκολα τα βακτήρια και γενικά ό,τι... Καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να συνεχίσω. Οπότε σε αυτό το σημείο έχω να σου πω ότι επειδή στάνταρ θέλει καθαρισμό και εσύ δεν μπορείς να το κάνεις αυτό συνέχεια, θα πάρεις λοιπόν το σφουγγαράκι, θα το πλύνεις πάρα πάρα πολύ καλά γενικά και θα το βουτήξεις σε μια λεκανίτσα με λευκό ξύδι και μετά θα το βάλεις για 3 λεπτά στο φούρνο μικροκυμάτων και έτοιμο! 10ο σημείο το οποίο πρέπει να προσέξουμε όταν καθαρίζουμε είναι η θήκη και τα μαχαιροπύρουνα. Εμένα προσωπικά μου γεμίζει συνέχεια ψίχουλα, αν και το έχω απέναντι, στο απέναντι σιτάρι και όχι κάτω εκεί πέρα που είναι η ψωμιέρα, αλλά έλα πες μου τώρα τι γίνεται. Οπότε με αδειάζεις τα πάντα, τα ξεσκονίζεις μια φορά το μήνα και έτοιμη και η θήκη μαχαιροπύρουνων. 11ο σημείο. Στο 11ο σημείο σου έχω... ένα σημείο το οποίο είναι ακριβώς από πίσω από την τουαλέτα, αυτός ο τοίχος τέλος πάντων, αυτό το διάστημα που υπάρχει ανάμεσα την τουαλέτα και στον τοίχο, το οποίο δεν το καθαρίζουμε εύκολα. Δηλαδή δεν πάει ρε παιδί μου κατευθείαν εκεί το μάτι, καταλαβαίνεις, όμως χρειάζεται και αυτό μία απολύμανση, μία καθαριότητα. Αρχικά αρχίζουμε με σαπουνόνερο και μετά με ένα ψεκαστήρι, αφού βάλουμε ξύδι, το ψεκάζουμε, το αφήνουμε λίγο και μετά το στεγνώνουμε. Σε πληροφορώ ότι αν το κάνεις αυτό, παιδιά, δεν υπάρχει. Έχεις καθαρίσει ήδη τον τοίχο, αλλά έχεις και απολυμάνει κιόλας. 12ο σημείο. Πόμολα και γενικά αυτά των ντουλαπιών. Τα πόμολα, ξέρεις. Δεν φαίνεται εύκολα η βρωμιά σε αυτό. Δηλαδή δεν φαίνεται η βρωμιά με το γυμνό μάτι. Αποκλείεται. Οπότε ζεστό νεράκι, πανάκι με μικροϊνές και καθάρισμα. 13ο σημείο και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ηλεκτρική σκούπα ρε παιδιά. Πω, δηλαδή όταν γεμίζει σακούλα αρχίζει και βρωμάει. Άσε που δεν ρουφάει και τίποτα. Λοιπόν, αρχικά έχω να σου πω ότι
αδειάζεις την σακούλα, αδειάζεις το φίλτρο, τη μέσα σε ένα μπουκαλάκι βάζεις νερό και μαγειρική σόδα. Με ένα ψεκαστήρι ψεκάζεις το χαρτί της κουζίνας από πάνω. Παίρνεις το χαρτί της κουζίνας και αρχίζεις και καθαρίζεις τα εξωτερικά και εσωτερικά πλαίσια της σκούπας. Γενικά η σκούπα μέσα και όξο. Για έξτρα αποτελέσματα, αφού έβαλες καινούριο φίλτρο και ετοιμάζεσαι να βάλεις και καινούριο σακούλα, έχω να σου πω ότι αυτό μου το είπε μια κοπέλα. Λοιπόν, μέσα στη σακούλα βάζεις εθέριο έλαιο λεμόνι. Σε πληροφορώ ότι αφήνει τόσο τέλεια μυρωδιά στο σπίτι μετά τον καθαρισμό, που ειλικρινά είναι ό,τι πιο τέλειο τύπο έχω ακούσει. Στην εναλλακτική όμως, αν δεν έχεις κάποιο εθέριο έλαιο, μπορείς να βάλεις σκόνη από κανέλα και αυτό είναι σούπερ. Επόμενο, 14ο σημείο. Μάντεψε ποιο είναι. Είναι η βρωμιά που κάθεται κάτω από τους καναπέδες. Καλά, εμείς τεινάζουμε τα ριχτάρια. Από κάτω όμως τι γίνεται. Όσες φορές το έχω κάνει, παιδιά, έχω βρει παιχνίδια, τσίχλες, ψίχουλα, DVD, σπασμένα παιχνίδια, τρίχες από το σκύλο. Δηλαδή, what? Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Οπότε δεν αρκεί μόνο να τεινάζουμε, παιδιά, τα ριχτάρια. Καλό είναι να βγάζουμε και τα μαξιλάρια του καναπέ και να φάμε τη βρωμιά με ηλεκτρική σκούπα. Δηλαδή, όταν το κάνεις αυτό και βλέπεις, ρε παιδί μου, και εκεί σε αυτό το σημείο ότι έχεις καθαρίσει, νιώθεις, ρε παιδί μου, έτσι μια γαλήνη. Είναι φανταστικό. Προσέξτε το αυτό. Ξεγελάει πάρα πολύ κόσμο. 15ο σημείο και τελευταίο έχω να σου πω για τις βούρτσες αλλά και τις χτένες. Ομιτζή. Ομιτζή είναι ένα πάρα πολύ, πώς να σου το πω, και αειδιαστικό μπορώ να πω, αλλά δεν γίνεται, παιδιά. Κάθε 15 μέρες πρέπει να κάνουμε καθαριότητα στη βούρτσα. Μαζεύονται σκόρες, μαζεύονται λιπαρότητα από τα μαλλιά, μαζεύεται αυτό που μαζεύεται μετά από το styling των μαλλιών. Είναι ένα σύγχαμα, έχω να σου πω. Λοιπόν, οπότε παίρνεις τη βούρτσα, απομακρύνεις ουσιαστικά τις τρίχες και βάζεις σαπουνάδα. Και αν δεν μπορείς να μπεις και στα επίμαχα σημεία, μπαίνεις μια οδοντόβουρτσα και αρχίζεις και τρίβεις. Πρόσεξε όμως, δεν χρειάζεται πάρα πολύ μούλιασμα, γιατί όπως καταλαβαίνεις θα σαπίσει μέσα η βούρτσα. Δεν είναι για καλό. Και ιδίως αν έχεις και ξύλινη βούρτσα, κλάφτα χαράλαμπε. Αφού το κάνεις αυτό, δεν αρκεί μόνο το πλύσιμο και η οδοντόβουρτσα, θέλει και απολίμανση. Οπότε πάρε ένα μπουκαλάκι παλιού αρώματος, βάλε λίγο ξύδι και ψέχασε ουσιαστικά στα δοντάκια. Άφησε το να στεγνώσει και με μια μετά πετσετούλα στέγνωσε την. Στέγνωσε το όλο αυτό. Μετά γύρνα το ανάποδα τη βούρτσα για να στεγνώσει τελείως. Καλό θα είναι κάθε 15 μέρες να το κάνουμε αυτό. Οπότε φιλενάδα, αυτά ήταν τα 15 σημεία που ξεχνάμε να καθαρίσουμε. Ελπίζω να σε βοήθησα. Ελπίζω να σου έδωσα τα tips για το πώς θα διαχειριστείς αυτά τα σημεία. Εγώ το χάρηκα πάρα πολύ το βίντεο. Γενικά μου αρέσουν αυτά τα βίντεο που σας βοηθάω, που μοιράζομαι δηλαδή αυτά που ανακαλύπτω και θέλω να σας τα πω. Οπότε αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχνάς να κάνεις like, μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου και να με ακολουθείς και στο Instagram. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε super duper. Φιλάκια πολλά!